Με το εμπόδιο να εξακολουθεί να κινείται το τελευταίο διάστημα η αγορά και στις δύο μεγάλες πόλεις της Δυτικής Κρήτης, καθώς οι καταναλωτές παραμένουν μουδιασμένοι λόγω χρονικών περιορισμών, με συνέπεια αγοραστικά η εικόνα να μην είναι η αναμενόμενη. Οι πρώτες μέρες σίγουρα δεν μας έδειξαν καλά στοιχεία για το λιανεμπόριο. Κάποιες απλές μικρές ανάγκες που ίσως να έχει ο καταναλωτής, αλλά όσο δεν ανοίγουν και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καταλαβαίνετε ότι όσο δεν ανοίγει εστίαση, εμπόριο και εστίαση είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το click away σίγουρα δεν βοήθησε καθόλου. Ήταν μόνο για τις μεγάλες πολυεθνικές και τα μεγάλα πολυκαταστήματα που μπορούσαν να το κάνουν και τις μικρότερες επιχειρήσεις δεν τις ευνόησε καθόλου. Με το ραντεβού και το click shop σίγουρα ήταν πολύ καλύτερη εικόνα στην αγορά. Ο εμπορικός κόσμος Ερέθυμνο και Χανιά με το βλέμμα στραμμένο στην εορταστική περίοδο του Πάσχα και με τα self-tests που θα ρηχτούν στη μάχη και στο λιανεμπόριο, αλλά και με δεδομένο τους εμβολιασμούς, προσδοκά τη δική του ανάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να ζεσταίνεται η αγορά, ο κόσμος να κατεβαίνει για να κάνει τα ψώνια του χέρια, τα δώρα και για το πασχαλινό τραπέζι, για να ετοιμάσει όλα αυτά που χρειάζεται για το Πάσχα. Σίγουρα τα self-test θα βοηθήσουν στο καταναλωτής να φύγει από το μυαλό του ο φόβος της πανδημίας. Περιμένουμε το Πάσχα πολύ καλύτερο από το περσινό. Σε κάθε περίπτωση, οι απώλειες που μετρούν οι έμποροι είναι τεράστιες, με τους ίδιους να επαναλαμβάνουν την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων στήριξης. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο 60%, μπορεί να έχει σε ορισμένες περιπτώσεις παραπάνω και τα πολλά καταστήματα δεν ξέρουμε τώρα τελικά αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, αν δεν παρκούν μέτρα που το έχουμε πει αρκετές φορές. Πόσοι καταστηματάρες όταν θα μπούμε στην κανονικότητα και ξεκινήσει κανονικά η αγορά, δεν ξέρουμε πόσα καταστήματα θα είναι κλειστά και πόσα θα είναι ανοιχτά. Στα Χανιά η πτώση φτάνει τουλάχιστον το 30-40%. Είμαστε και ένας νομός που ασχολείται πολύ με τον τουρισμό. Πέρυσι το χάσαμε. Φέτος ελπίζουμε ότι θα πάει καλύτερα από πέρυσι. Ωστόσο, οι αριθμοί που αποτυπώνουν τη χασούρα είναι αμήλικτοι, με τον Γιώργο Τοπογιαννάκη να τονίζει ότι οι επιστρεπτές προκαταβολές που δόθηκαν στους εμπόρους ήταν οι μικρότερες. Το λιανεμπόριο πιστεύουμε ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2 χρόνια για την επιστροφή στην προ-πανδημίας εποχή. Η απώλεια το 2020 και το 2019 είναι γύρω στα 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 30% των επιχειρήσεων λιανικής έχουν οφειλές προς την εφορία και το 27% των επιχειρήσεων έχουν οφειλές προς το ΕΦΚΑ. Το εμπόριο παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας μας με 18,3% στη συνολική απασχόληση. Πάντως, ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρήσεις και στην Δυτική Κρήτη που φλερτάρουν με το λουκέτο.